Να συνεχίσουμε και να πάμε στο θέμα των 250.000 ευρώ. Έχουμε να κάνουμε με ένα απίστευτο έγκλημα. Η αλήθεια είναι, έγκλημα είναι η σωστή λέξη. Εις βάρος ανυπεράσπιστων νεογέννητων γατιών έφερε στη δημοσιότητα η Κρήτη TV. Και ο άνθρωπος που προέβη σε αυτή την αποτρόπαια πράξη θα κληθεί να βάλει όχι μόνο βαθιά, πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, 250.000 ευρώ. Θέλω λίγο να προχωρήσουμε και να πάμε στην κυρία Ζημονοπούλου, στην κυρία Μαρίζα Ζημονοπούλου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι πολύ γνωστή βέβαια εθελόντρια του Ηρακλείου. Να την καλησπερίσω για ακόμα μία φορά και να την ευχαριστήσω, και μέλος της φιλοζωικής ομάδας Σύριος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την τοποθέτηση και τη συμμετοχή σε ένα θέμα που μας, η αλήθεια είναι, η είδηση μας προβληματίζει. Η δικαστική απόφαση, δεν ξέρω, γεννά μια αισιοδοξία. Σαφέστατα. Να πούμε πρώτα ότι μιλάμε για ένα έγκλημα, όπως πολύ καλά το είπατε, το οποίο όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Απλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ποινή και έχουμε μία τόσο σοβαρή ποινή. Όσοι είμαστε εθελοντές, λίγες φορές ή πολλές φορές έχουμε βρει στους κάδους μωρά γατάκια ή μωρά σκυλιά, κουτάβια δηλαδή. Οπότε για μας δεν είναι μία έκπληξη πράξη, δυστυχώς. Σίγουρα είναι μία πολύ ευχάριστη έκπληξη η ποινή αυτή. Με βλέπετε και διστάζω λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα λέει ότι τι ποσό είναι αυτό σε τέτοιες εποχές που ζούμε. Να πούμε όμως ότι μιλάμε για μια άκρος κακοποιητική πράξη, η οποία επαναλαμβάνεται, η οποία συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και στο νησί μας και θα έλεγα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πώς προέκυψε τώρα αυτό το ποσό? Ξέρετε, μία απορία, όποιος δεν το ψάξει δεν γνωρίζει. Ναι. Ακούει 250.000 ευρώ. Πώς προέκυψε? Ναι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα γατάκια ήταν νεογέννητα? Για πείτε μας λίγο το σκεπτικό. Ωραία. Να πούμε λίγο. Ο νομοθέτης προβλέπει πρόστιμο για την εγκατάλειψη ζώου. Προέβλεπε και στον προηγούμενο νόμο, προβλέπει και τώρα. Τώρα έχει προσθεθεί η περίπτωση εγκατάλειψης νεογέννητου. Νεογέννητο σημαίνει ένα πλάσμα, ένα ζωάκι, το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του. Είναι δηλαδή άμεσα εξαρτώμενο από τη μητέρα του. Αυτό ο νομοθέτης το προέβλεψε και το τοποθέτησε στην κατηγορία κακουργήματος. Έτσι λοιπόν, η εγκατάλειψη νεογέννητου τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με την ενεργητική κακοποίηση, η οποία επίσης διώκεται πολύ αυστηρά, και έτσι καθορίζει διοικητικά πρόστιμα για κάθε ζώο 30 με 50.000 ευρώ και για κάθε πράξη με το ίδιο ποσό. Μιλάμε για 5 γατάκια και μάλιστα τα 4 από αυτά δεν τα κατάφεραν. Μιλάμε για γατάκια 15 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, από όσο ενημερώθηκα δηλαδή 2 εβδομάδων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ένα σακί και πετάχτηκαν στον κάδο. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο και αξιοπρόσεκτο και χρήζει ανάλυσης το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος, διάβασα ότι ομολόγησε. Ομολόγησε, αλλά δήλωσε άγνοια. Η ερώτηση που προκύπτει είναι σε τι δήλωσε άγνοια. Άγνοια για το μέγεθος του ποσού του προστίμου, άγνοια για το ότι θεωρείται κακουργηματική πράξη η εγκατάλειψη νεογέννητων, γενικά η εγκατάλειψη, αν με ρωτήσετε εμένα, άγνοια το ότι δεν γίνεται να παίρνουμε ζώα που δεν θέλουμε και απλά να τα πετάμε κάπου, είναι λίγο, ξέρετε, είναι λίγο αχαρτογράφητη η σκέψη. Και δείχνει ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτή η άγνοια που δηλώνει ο κατηγορούμενος και που δηλώνουν όλοι όσοι αν τύχει να βρεθούν απέναντι σε κάποιον να λογοδοτήσουν, αναφέρουν, είναι η παιδεία, το πώς έχουν μάθει να συμπεριφέρονται,
Και γενικότερα θα έλεγα το πώς έχουν μάθει να συμπεριφέρονται και σε ολόκληρο. Και πού θα πρέπει να εστιάσουμε, κυρία Ζημονοπούλου, μην κάνεις αυτή την πράξη γιατί θα πληρώσεις 250.000 ευρώ ή μην κάνεις αυτή την πράξη γιατί θα αφαιρέσεις μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς. Όπως ακριβώς ανέφερε και στην ανακοίνωση το σωματείο μας, το φιλοσοφική ομάδα Σύριος, δεν γίνεται να μιλάμε για να φτάνουμε σε τέτοια σειρά ποσά, σε τέτοια μεγάλα ποσά, για να εξηγήσουμε το αυτονόητο, για να σεβαστούμε το αυτονόητο, το οποίο έχει να κάνει με μία ζωή. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, χρειάζονται κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να παραδειγματικά να τιμωρούνται. Δυστυχώς το λέω, γιατί επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι την εποχή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει, να τελειώνουμε με μία-μία αυτές τις αποτρόπες πράξεις που συμβαίνουν. Μάλιστα. Το γατάκι θα υιοθετηθεί το ένα το οποίο τα κατάφερε. Εντάξει. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αγαπήσει. Είτε το έχουμε δει είτε δεν το έχουμε δει. Νομίζω ότι αυτό το γατάκι μέσα στην όλη ατυχία θα ζήσει μια χαρά. Το θέμα είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν βρίσκουμε, τα οποία λιώνουν στους κάδους ή έξω από αυτούς. Όλα αυτά. Μάλιστα. Πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει να κάνει με νοοτροπία κοινωνίας αυτό. Δεν έχει να κάνει με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει να κάνει με μία-δύο γενιές πίσω, ενδεχομένως πιο πριν, που πολύ απλά βρίσκανε τρόπους να ξεφορτώνονται τα Σωστά. νεογέννητα της, του σκυλιού τους ή της γάτας τους. Σωστά. Και αυτό πρέπει να τελειώσει. Προφανώς. Κυρία Ζημονοπούλου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.